Κάναμε σήμερα μια γενική συνέλευση εδώ στον κόβο της Κουλούρας για να αναδείξουμε το πρόβλημά μας. Πολλά είναι σίγουρα τα προβλήματα φορολογικά, ασφαλιστικά, έμφυα, εύκα. Αλλά σήμερα εμείς εδώ, σαν ροδακινοπαραγωγή, ο νομός της Μαθίας, πέρα που και τα τέφλα είναι απλήρωτα από το Ζαχάριος, εμείς έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα είναι το εμπάρκο που δεν μας το έχουν δώσει και το άλλο είναι η βροχόπτωση. Ο Υπουργός Γεωργίας βγαίνει από τον Ιούλιο και μας λέει ότι θα πληρωθούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, από τη στιγμή που πληρώνουμε την ασφάλειά μας, ζητάμε να μας πληρώσουν. Και το εμπάρκο, γιατί δεν φταίει ο παραγωγός που έχει γίνει το εμπάρκο. Μας λέγανε κάποτε βάλτε προϊόντα για να μπορέσουμε να τα στείλουμε στη Ρώσικη αγορά. Και σήμερα έρχονται και μας λένε ότι δεν μπορούμε να στείλουμε. Δηλαδή, να κάνουμε παραγωγή και να την πετάμε. Και μαζευτήκαμε εδώ για να αναδείξουμε το πρόβλημά μας. Σήμερα ήρθαμε με τα πόδια και αύριο θα έρθουμε με το τρακτέρ, αν δεν ικανοποιηθούν τα προβλήματά μας. Που ζητάμε τα αυτονόητα. Γιατί η αποζημίωση της βροχόπτωσης είναι το αυτονόητο. Από τη στιγμή που η ΕΛΓΑ είναι στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, πρέπει να πληρωθούμε. Έρχονται σήμερα και μας λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε την εφορία και το ΕΦΚΑ. Πώς θα πληρώσουμε εμείς, αφού δεν έχουμε πληρωθεί αυτά που δικαιούμαστε? Με 10 και 15 λεπτά παραγωγή πληρωθήκανε. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε τα έξοδά μας? Και ακούμε συνέχεια ότι όλα πάνε καλά. Τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, εμείς στείλαμε το μήνυμα σήμερα. Από εδώ και πέρα, πάλι θα μπούμε στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης με τον κόσμο. 16 του μηνός θα αποφασίσουμε αγροτικοί σύλλογοι ομοσπονδίες το πώς θα εξελιχθούν οι κινητοποιήσεις. Έχουμε και ένα προηγούμενο πλέον από μια δικαστική απόφαση σχετικά με τον τρόπο. Έγινε το δικαστήριο πριν 15-20 μέρες. 4 μήνες φυλακή φάγαμε για 10 λεπτά πάνω στην Εγνατία Οδό. Και θα θέλαμε όλοι οι αγρότες να συμμετέχουν, γιατί περιμέναμε και στο δικαστήριο να υπάρχει, γιατί εκεί θα ήταν η μεγάλη γενική συνέλευση, να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα από εκεί, ότι είμαστε όλοι μαζί για να κερδίσουμε. Αλλιώς άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε για την καινούρια καλλιεργητική περίοδο. Θα χάνεται ένας-ένας. Τα ψέματα τελειώσανε. Έγινε μια γενική συνέλευση σήμερα στον κόμβο της Κουλούρας και για την σημειολογία του θέματος και για να δώσουμε το έναυσμα στους αγρότες της Συμμαθίας ότι ξεκινάει μια καινούργια περίοδος κινητοποιήσεων, στην οποία οι βασικές μας διεκδικήσεις είναι, πέρα από τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, τα οποία επιβαρούν πάρα πολύ τον αγρότη, υπάρχουν και δύο τεράστια ζητήματα τα οποία επικεντρώνονται στην Συμμαθία, τα οποία είναι το θέμα του εμπάρκο, το οποίο έχει δείξει ότι δεν πηγαίνει, δεν βαδίζει σε σωστό δρόμο, και το ζήτημα των βροχοπτώσεων, το οποίο, για το οποίο μας είχαν υποσχεθεί από τον Σεπτέμβρη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι έχει δρομολογηθεί και ότι θα αποζημιωθούν οι παραγωγές, και σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό που προκύπτει μέσα από το πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητιέται αυτές τις μέρες και το οποίο αναφέρεται στις κατασχέσεις που μπορεί να γίνονται ηλεκτρονικά από τις δημόσιες υπηρεσίες για οφειλές προς το δημόσιο. Και εδώ έχουμε το εξής ζήτημα. Δεν υπάρχει σήμερα αγρότης στην Μαθία που να μην οφείλει στο δημόσιο εξαιτίας των κακών τιμών, εξαιτίας των ζημιών, εξαιτίας των επιβαρύνσεων. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι ξαφνικά η Μαθία ηλεκτρονικά θα χάσει τα περιουσιακά της στοιχεία? Κάθε αγρότης θα είναι έρμεο της όποιας ηλεκτρονικής κατάσχεσης που ορίζεται ανάλογα με την περίσταση? Όχι λοιπόν, σε αυτό θα αντισταθούμε, θα παλέψουμε, οργανώνουμε τον κόσμο, οργανώνουμε τις επόμενες κινητοποιήσεις και το τέλος Ιανουαρίου είναι κοντά. Έχουμε ένα προηγούμενο, με μια δικαστική απόφαση όπου ήσουν ένας από τους τρεις καταδικαστέντες για τις περσινές κινητοποιήσεις. Δηλαδή, το πλαίσιο φαίνεται ότι κάπου θα αναγκαστείτε να το αλλάξετε. Τι έγινε? Πόσο αυτό το πράγμα επιταγάγει νέα δεδομένα της κινητοποίησης? Όχι, δεν αλλάξει τίποτα στις κινητοποίησεις μας. Οι κινητοποίησεις θα φτάσουν μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσουν, ενδεχόμενα να είναι πολύ πιο δυναμικές από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μας πτωεί μια τέτοια κατάσταση. Η ανάγκη και η δυσκολία είναι τόσο μεγάλες που το θέμα της καταδίκης περνάει σε δεύτερη μέρα. Έχουμε φτάσει όλοι σε ένα αδιέξοδο, δεν μπορούμε πλέον να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Οι τιμές έχουν πέσει τόσο χαμηλά που δεν συμφέρει πλέον ούτε να καλλιεργήσουμε, ούτε να κάνουμε κάτι. Επενδύουμε σε ένα χώρο ο οποίος αδικηρεχεί αβεβαιότητα. Οι εμπόροι μας τα παίρνουν χωρίς να ξέρουμε αν θα πληρωθούμε, πότε θα πληρωθούμε και τι τιμές θα πάρουμε.
το κόστος καλλιέργειας πλέον είναι τόσο δυσβάχιστακτο που πραγματικά δηλαδή δεν ξέρουμε πού οδηγούμεθα. Ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι από το χώρο μας ένας εγκαταλείπει και δεν είναι ότι εγκαταλείπει με ψηλά το κεφάλι, εγκαταλείπει χρεωμένος, κινδυνεύοντας να χάσει ό,τι ο άνθρωπος κατάφερε να χτίσει όλα τα χρόνια της ζωής του. Δεν ξέρω, θέλω να πιστέψω ότι κάτι θα αλλάξει. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ελπίδα μας και είναι αυτό που λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Να δούμε.